Παιδιά, καλησπέρα. Αυτό το βιντεάκι που κάνουμε σήμερα θα είναι και το τελευταίο του FC24. Σε λίγες μέρες βγαίνει το FC25, οπότε θα το αφήσουμε πίσω τον τίτλο τον φετινό. Δεν ανέβαζα τόσο καιρό, δεν προλάβαινα λόγω της δουλειάς, λίγο το παιχνίδι έχει χάσει το ενδιαφέρον του, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για τους περισσότερους εκεί πέρα έξω που παίζεται. Και λίγο το ίντερνετ που έχω εδώ πέρα είναι χάλια, οπότε δεν μπορούσα να παίξω gameplay. Έπαιζα ωριακά όσο gameplay χρειαζόταν κάποια squad battles για να μαζεύω κάποια XP, να ολοκληρώσω το season progress και να το τελειώσω για να πάρω το 84x5 νομίζω που δίνει και το FC25. Το οποίο σημείωση, όσοι δεν το έχετε κάνει, το κάνετε κι εσείς. Φαντάζομαι προλαβαίνετε, υπάρχουν αρκετά XP που μπορείτε να μαζέψετε για να έχετε αυτό το πακέτο στον επόμενο τίτλο, στο FC25. Όπως και κάποιο ήβο που έχω κάνει αυτό εδώ πέρα του Bonjourno, γιατί παίρνεις ένα 82x10, κάτι τέτοιο, ένα πακέτο παίρνεις, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Οπότε σημείωση να το κάνετε όσο δεν το έχετε κάνει και όσο προλαβαίνετε. Οπότε ναι, γι' αυτό δεν ανέβασα τόσες μέρες κάποιο βιντεάκι, μόνο κράφταρα κάποια SBC τα 85x10, τα έκανα ανακύκλωση συνέχεια από το web app. Και το web app το κλείσανε πριν λίγες μέρες για να προετοιμαστούν για το FC25. Και από τη στιγμή που το κλείσανε, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω είτε το Pay Tools είτε το Auto SBC που χρησιμοποιούσα για να κάνω ένα κύκλο στη συνέχεια τις κάρτες και τα packs, να τα ανοίγω συνέχεια. Είχα ξεκινήσει και τον Μπελέ να τον γραφτάρω, τον 99, τον έχω αφήσει στη μέση. Και από τη στιγμή που κλείσανε το web app, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια από τα δύο εργαλεία που σας είπα, κάποια από τα δύο tools. Οπότε τον άφησα στη μέση και τον Μπελέ. Αυτή θα είναι η ομάδα με την οποία θα αφήσουμε το FC24. Δεν έφτασε το 99 rating που ήθελα, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο πάγκος. Τους περισσότερους δεν έχω προλάβει να τους χρησιμοποιήσω καν. Δηλαδή και τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ πέρα, τα 58-59, όλα αυτά είναι πολλά που έπαιζα σε online και έβγαινα. Επειδή έμπαινα να δοκιμάσω το ίντερνετ, έβλεπα ότι δεν μπορούσα να παίξω και έβγαινα. Και ήταν και τα περισσότερα σε squad battles, τα οποία έπαιζα για να το έβαζα στον beginner, το άφησα να παίζει, το άφηνα να παίζει μόνο, το έβαζα ένα goal. Για να μαζέψω τα XP να ολοκληρώσω το Season Progress. Οπότε ναι, αυτή θα είναι η ομάδα που θα αφήσουμε το FC24. Σε λίγες μέρες βγαίνει το FC25. Στις 18 του μήνα, άμα δεν κάνω λάθος, βγαίνει το Web App ή το Companion App. Και στις 20 το Full Release, όχι το Full Release, για αυτούς που έχουν κάνει το Ultimate Edition βγαίνει το παιχνίδι. Νομίζω 30 Σεπτέμβρη είναι το Full Release, δεν θυμάμαι. Και θα κάνουμε κανονικά βιντεάκια όταν βγει το επόμενο παιχνίδι. Όπως όσοι με παρακολουθούσατε στα live stream και στα προηγούμενα βίντεο ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαι μακριά από το σπίτι μου, είμαι δουλεύω σεζόν. Οπότε γι' αυτό δεν ανέβαζα τόσο καιρό καθημερινά βιντεάκια. Βρίσκομαι ακόμα Κρήτη, γυρνάω αρχές Οκτώβρη, οπότε από αρχές Οκτώβρη έχω πει και στο Discord, όσοι έχετε μπει, όσοι δεν έχετε μπει, link στην περιγραφή, ότι από αρχές Οκτώβρη θα ξεκινήσω πάλι τα stream, γυρνάω πίσω Αθήνα, οπότε ξεκινάμε τα stream κανονικά με το FC25, να δείξω πως χτίζουμε το club και όλα αυτά. Θα κάνω κάποια ψηλοπράγματα όσο είμαι εδώ πέρα, ή 20 με 30 από τη στιγμή που θα βγει το παιχνίδι, και μετά από 2-3 Οκτώβρη και μετά επιστρέφουμε κανονικά με streams. Δεν έχω να πω πολλά για σήμερα, παρά το ότι ήθελα να δείξω απλά την ομάδα, να σας πω ότι για ποιο λόγο δεν έκανα βιντεάκι εδώ και 2 εβδομάδες ή κάτι τέτοιο όσο είναι, και ότι επιστρέφουμε κανονικά με το FC25. Και να υπενθυμίσω κιόλας, όσοι δεν έχετε κάνει τα objectives, τα EVOs, άμα υπάρχει ακόμα το EVO, δεν ξέρω, για να πάρετε τα έξτρα πακέτα στο FC25 να τα κάνετε, είναι στην αρχή πολύ μεγάλο boost, πάρα πολύ μεγάλο boost. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω και κάποιο βιντεάκι προετοιμασίας για το FC25, του τύπου πώς να ξοδέψετε αυτά τα FC points όσοι έχετε κάνει το pre-order, ή τι είναι καλύτερο να κάνετε στην αρχή του παιχνιδιού όταν ξεκινάτε. Και όλα αυτά, άμα θέλετε να κάνουμε τέτοιο βιντεάκι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Δεν θα είναι μακριά αυτό το βίντεο. Έχω και κάποια rewards να ανοίξω τα squad battles. Μπορούμε να τα ανοίγουμε για να μην βλέπετε απλά την ομάδα μου όσο συζητάμε τα υπόλοιπα. Βγήκα Elite 1. Δεν το είχα πάρει καν χαμπάρι. Okay, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Έχουμε ένα guaranteed Path to Glory και όχι το κάνω Path to Glory, είναι ένα guaranteed Path to Glory Maker Market Team of the Tournament που θα ανοίξουμε και αυτά για να μην είμαστε, να μην βλέπετε απλά την οθόνη. Αυτά τα πακέτα εδώ βγάλαμε Modric. Από Mixed Players Pack βγάλαμε Modric, okay. Και
Βασικά Quixel θα γίνουν όλοι, δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Σας το είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, γενικά το internet εδώ πέρα που έχω δεν είναι αρκετά καλό. Οπότε τις πρώτες μέρες του παιχνιδιού του FC25, εδώ έχουμε πρόμο. Okay, έχουμε του RAM. Ναι, τις πρώτες μέρες του παιχνιδιού του FC25 δεν θα έχει πάρα πολύ gameplay. Θα προσπαθώ να παίζω λίγο, οπότε βρίσκω τις κατάλληλες στιγμές να μπορώ να παίξω λίγο, να κάνω κάποια objectives, είτε να ανέβω λίγο στα rivals, είτε squad battles θα παίζω σίγουρα στην αρχή τουλάχιστον, για να κάνουμε και τα objectives με τα 500 goal και όλα αυτά που δίνουν κάποια packs. Οπότε τις πρώτες μέρες δεν θα υπάρχει πάρα πολύ online gameplay και σίγουρα θα υπάρχει και on camera. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν μετά το πρώτο δεκαήμερο του παιχνιδιού, αρχές Οκτώβρη που γυρνάω κανονικά όπως σας είπα Αθήνα και θα μπορώ να παίζω με κανονικό ίντερνετ επιτέλους. Και δεν θα ανεβαίνει και κάθε μέρα βίντεο όπως ανέβαινε πριν φύγω για σεζόν στις πρώτες μέρες του παιχνιδιού. Αλλά ξαναλέω, επιστρέφουμε κανονικά από 2-3 Οκτώβρη που επιστρέφω Αθήνα. Κανονικά, καθημερινά βιντεάκια, live streams, τακτικά, δεν ξέρω πόσες φορές την εβδομάδα ακόμα θα δούμε. Θα επιστρέψουν όλα αυτά. Θα ενημερώσω και στο Discord όσοι έχετε μπει. Θα ενημερώνω και στα streams εδώ πέρα, οπότε όποιος με δει και μπει στο stream θα ενημερώνω και εκεί πέρα και στα βιντεάκια. Εδώ ολοκληρώσαμε τα rewards, δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Όλα αυτά ήταν από παιχνίδια στο beginner, στο squad battles που έπαιζα για να μαζέψω τα XP για το season progress. Οπότε θα τα αφήσω εδώ πέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το FC24 με πολλά ups and downs, όπως ξέρετε πάρα πολύ. Έχετε δει και σε, όπως έχετε δει και σε streams που έχουμε κάνει με πάρα πολύ rage. Θα προσπαθήσω στο FC25 να συνεχίσω να κάνω τα rank 1 που κάναμε σε stream στο FC24. Απλά τώρα έχει γίνει αλλαγή στο next gen. Εγώ έπαιζα old gen στο Xbox One. Τώρα έχω πάρει Play 5. Οπότε πρέπει να συνηθίσω λίγο το gameplay. Δεν ξέρω πόσο καλός θα είμαι στο FC25. Ειδικά και τώρα που έχω αφήσει εδώ και κάμποσο καιρό το gameplay. Θα είμαι και λίγο σκουριασμένος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Στόχος πάλι θα είναι στο FC25 να κάνουμε rank 1. Μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.